εξέταση των στοιχείων που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους πολίτες το 2008 για το κτηματολόγιο. Σταδιακά μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουν αναρτηθεί τα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία σε 26 συνολικά περιοχές. Με την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, πινάκων δηλαδή και διαγραμμάτων, δημοσιοποιείται η καταγραφή των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν στο πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης και η μετέπειτα επεξεργασία τους από νομικούς τροπογράφους. Με τη διαδικασία αυτή δίνεται σε όλους τους πολίτες η δυνατότητα να ελέγξουν και να διορθώσουν σε περίπτωση σφάλματος την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους. Ειδικά στην Ελλάδα το ιδιοκτησιακό είναι πολύ μπερδεμένο. Όλοι μας το ξέρουμε, όλοι μας ακούμε συγγενείς μας, τους δικούς μας και τα λοιπά, να λένε ότι έχουν ακίνητο, αλλά να είναι από χρησικτησία, είναι έτσι, το διεκδικεί το δασαρχείο, το διεκδικεί δεν ξέρω ο Δήμος, έτσι. Τώρα με αυτή τη διαδικασία αυτό θα τακτοποιηθεί. Δεν είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Να μην πάμε στα υπόλοιπα, στα κέρδη, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το κτηματολόγιο για το κράτος. Έτσι, που θα ξέρει πολύ καλά και για τα δημόσια κτήματα πια είναι, να μπορεί να τα αξιοποιήσει έτσι ή οτιδήποτε άλλο. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει ταχυδρομικά απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα και κτηματολογικού διαγράμματος στη διεύθυνση επικοινωνίας που είχε δηλώσει. Είναι σημαντικό να ελέγξει στη συνέχεια προσεκτικά τα έγγραφα αυτά και εφόσον συμφωνεί με τα στοιχεία δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια. Στην περίπτωση όμως που δεν συμφωνεί με κάποιο από τα καταγεγραμμένα στοιχεία μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης. Αυτές οι διαφορές μπορεί να είναι είτε από λάθος του ιδιοκτήτη όταν έγινε η δήλωση κυρίως στον εντοπισμό του ακινήτου, να έγινε αργότερα είτε στη δήλωση, στα παιδιά που στα άτομα που ήταν και μάζευαν τις δηλώσεις, είτε στη συνέχεια στην επεξεργασία. Αυτά είναι λογικό, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν, πολλές φορές δεν έχουν και όλα τα στοιχεία που έχει ο ιδιοκτήτης, αλλά δεν τα προσκομίζει πάντοτε, και ναι, μπαίνουν τέτοιες παρατηρήσεις ότι έχουμε λυπή στοιχεία σε αυτό ή για κάποιο λόγο κάτι έγινε λάθος. Όλα αυτά τα προβλήματα τα έχουν εντοπιστεί, έχουν σημειωθεί στο φάκελο που έχει σταλεί στον κάθε ιδιοκτήτη που έχει το δικαίωμα και έρχεται εδώ τώρα και υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη πώς διορθώνεται το καθένα. Είτε αυτό είναι λάθος σε προσωπικά στοιχεία, δηλαδή σε όνομα, επώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, σε ταυτότητα, σε αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή ταυτότητας, είτε ακόμα και σε εμβαδό, σε σχήμα, σε θέση. Ο κάθε πολίτης πρέπει να ελέγξει στα έντυπα που θα λάβει τα στοιχεία που αφορούν τη νομική κατοχήρωση της ιδιοκτησίας του, τα στοιχεία που αφορούν τη θέση και τη γεωμετρία του ακινήτου, καθώς και αν είναι σωστό το σχήμα και το εμβαδόν. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που εξηγούν πάρα πολύ σημαντικό και από το τηλέφωνο εμένα που πήρα από τη Θεσσαλονίκη που μου εξηγήσανε λεπτομερώς τι πρέπει να κάνω. Απλά κάποια πράγματα έτσι όπως είναι γραμμένα σαν παρατηρήσεις του τι μπορεί να λείπει δεν είναι κατανοητά για τον απλό πολίτη. Δηλαδή είναι και νομικά ή τοπογραφικοί όροι που είναι δύσκολο να τους αντιληφθείς τι πρέπει να φέρεις, τι λείπει. Και ο υπάλληλος που μου μίλησε στο τηλέφωνο δεν ήξερε να μου εξηγήσει, άρα αναγκαστικά έπρεπε να έρθει. Το μόνο που θεωρώ ότι είναι προβληματικό στην όλη κίνηση της δράσης, υπάρχουν οι αριθμοί, εντάξει ακολουθείται η σειρά, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή λείπουν μέτρα, δεν είναι σωστά τα όρια ή οτιδήποτε, και άλλοι άνθρωποι όπως εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση που πρέπει να αλλάξω κάτι πολύ απλό και αναγκάζομαι να περιμένω πολλή ώρα για να τελειώσει κάθε υπόθεση. Καλό ήταν, εφόσον υπάρχει άνθρωπος που μας εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε, να είναι ένας υπάλληλος για εύκολες διεκπαιρεώσεις. Τι έχεις εσύ, τσακ, πήγαινε στο 3, ας πούμε, μόνο εκεί. Και οι άνθρωποι που έχουν περισσότερα πράγματα, περισσότερα ακίνητη περιουσία και με μεγαλύτερα προβλήματα, αναγκαστικά θα περιμένουν παραπάνω. Ίσως χρειάζεται μια συστηματοποίηση των απλούστερων και των πιο σύνθετων δυσκολιών και πραγμάτων που πρέπει να επιληθούν μέσω του κτηματολογίου. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι από τώρα που είναι αρχή πρέπει να γίνει αυτή η συστηματοποίηση για να μην χάνονται πολλές ώρες και περιμένουμε όρθιοι εδώ στη σειρά. Νομίζω μια καλύτερη διευθέτηση του πράγματος. Είναι πάντως πολύ ωραίο το ότι υπάρχει εκεί ο κύριος τον οποίο χρειάζεται να απευθυνθεί κανείς για να ρωτήσει το πρόβλημά του. Η ανάρτηση των στοιχείων θα ισχύει για τα γραφεία κτηματογράφησης για διάστημα 2 μηνών για τους κατοίκους εσωτερικού και για διάστημα 4 μηνών για τους κατοίκους εξωτερικού.